Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Ώρα για μπλε, ξεκινάμε στο Λίμπερο 107,4 και ξεκινάμε με ακόμα μία μεταγραφή, ανακοίνωση για τον Μάρκο Ντούνι. Μενόμενη και αυτή η κίνηση, ποδοσφαιριστής που πέρυσι ανέβασε μαζί με τους υπόλοιπους τον Άρη. Τον θυμάμαι πάρα πολύ καλά να χάνει, εύχομαι τον Ανακλή να μην τα χάνει αυτά, να βάζει τις ευκαιρίες, να χάνει ένα απίστευτο δεατέτ στο Ηρακλή ΣΑΕΚ της Ανόδου, όπου ο Ηρακλής είχε σκοράρει με Γιάννη Πασά, τώρα θα είναι συμπαίκτες όπως ήταν και πέρυσι στον Άρη, τώρα θα είναι ξανά στον Ηρακλή. Εκείνο το 2-1 είχε προηγηθεί ο Ηρακλής, είχε ισοφαρίσει ο Αραβίδης και είχε γίνει το 2-1 μετά. Στο 2-1, στο 80 φεύγα, είχε μπει αλλαγή ο Ντούνης. Μιλάω για τον Παράς με Νίκο Παπαδόπουλο, έτσι το 2015 που ανέβηκε η ομάδα στην πρώτη εθνική και εκεί είχε χάσει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Τώρα μου ήρθε αυτή στο μυαλό. Εύχομαι ολόψυχα στον Μάρκο να μας φέρνει στο μυαλό όμορφες στιγμές και αναμνήσεις και διακρίσεις και επιτυχίες και φυσικά τι άλλο. Την άνοδο. Ο Μάρκος Ντούνης, λοιπόν, ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Γιώργος Ματζιούκης στο μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας απέναντί μου στη ρύμψη του ήχου. Με Johnny V Band θα πάμε και σήμερα. Το φιλαράκι μου, το Γιάννη, που εχθές με ενημέρωσε μετά την εκπομπή. Ο Γιάννης κάνει tour στη Ρόδο σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Με ενημέρωσε ότι και ο μπασίστας είναι Ηρακλάκι άρρωστο της μπάντας. Johnny V Band με κλασική ροκ. Ρίξε καμιά πενιά για να πάμε στα θέματά μας. Μπιλάρα. Τρόποι επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 545-26 και το mail μας είναι ανοιχτό, blueliberopapakiyahoo.gr. Μία λέξη έτσι, blueliberopapakiyahoo.gr. Περιμένω τα μηνύματά σας και την συμμετοχή σας. Έχουμε προγραμματισμένες και δύο συνεντεύξεις, μία για μπάσκετ, μία για βόλεϊ, ρεπορτάζ ποδοσφαίρου, όλα εδώ. Χθες λοιπόν είχαμε την ανακοίνωση του Κανακούδη, σήμερα έχουμε αυτήν για τον Ντούνι, περιμένουμε κι άλλες. Τώρα θα είναι δύο, θα είναι τρεις, θα φανεί το πόσες θα είναι. Είτε για το Μουμίν, να μείνει ελεύθερος πρωτίστως με τον Άρη, όπως έμεινε και ο Ντούνης και ανακοινώθηκε από τον Ηρακλή. Είτε αφορά τον Μπουρτουλίδη, είτε αφορά τον Παντελή Καπετάνο, είτε αφορά τον Ανέστη Γεωργίου που προορίζεται κατά πάσα πιθανότητα για backup του Δημήτρη Κουτρουμάνου. 30 ετών ο Βεριώτης Μπακ, έχει περάσει από την ΑΕΚ, μετά βρέθηκε και στην Rangers και στην Ζάβιτσα, πανθρακικός, εθνικός άχνας, αγροτικός αστέρας, νάωσα πέρυσι για λίγο και τώρα υπάρχει το ενδιαφέρον του Ηρακλή για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Χθες αργά το βράδυ είχαμε και την ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού Ηρακλή για όλο αυτό που μαγειρεύεται με αλφαγιώτα στην Αθήνα, για το πόσες ομάδες θα πέσουν φέτος από τη Super League και πόσες ομάδες θα ανέβουν από τη Β' Εθνική. Πάμε να την διαβάσουμε, αργά το βράδυ βγήκε. Το ΔΣ του ποδοσφαιρικού τμήματος αισθάνεται την ανάγκη να απευθυνθεί προς την ΕΠΟ και ειδικότερα προς τον πρόεδρό της Βαγγέλη Γραμμένο. Δύο μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία για τις αποφάσεις που αφορούν τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος, δεν υπάρχει τίποτα πέρα από σενάρια και φήμες. Το σενάριο που θέλει να υποβιβαστούν τρεις ομάδες από τη Super League και την άνοδο μόνο μιας από την Football League θα είναι ένα καρφί ακόμα στο φέρετρο του ποδοσφαίρου. Έχει καταντήσει γραφικό τις αμαρτίες ομάδων και παραγόντων πατός καιρού να τις πληρώνουν ομάδες που κόντρα σε άρματα και συμμαχίες παλεύουν να σταθούν αντάξει της ιστορίας τους και των φιλοδοξιών τους. Η Football League είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του ελληνικού ποδοσφαίρου και δεν μπορεί για μία ακόμα φορά να θεωρείται δεξαμενή όπου θα ξεπληθούν περίεργοι και διαρκώς κερδισμένοι από αποφάσεις. Η προσπάθεια που καταβάλει ο Ηρακλής για τη δημιουργία μιας ομάδος με μοναδικό στόχο την άνοδο δεν πρέπει να έχει απέναντί της και τα θεσμοθετημένα όργανα του ποδοσφαίρου. Μας φτάνουν οι τρομερές δυσκολίες που άφησε πίσω τη Σιλέλαπα από τον Καναδά, και οι φωτογραφικές αποφάσεις. Θεωρούμε ότι η θέση της Football League, η οποία εκφράζει και το σύνολο των ομάδων που απαρτίζουν την κατηγορία για απευθείας άνοδο δύο ομάδων στη Super League και υποβιβασμό τεσσάρων από αυτήν, είναι η μόνη θέση που μπορεί να σταθεί και να δώσει ενδιαφέρον σε ένα πρωτάθλημα που σε αντίθετη περίπτωση θα μετατραπεί σε παροδία με αποχωρήσεις με ομάδες που θα είναι σε διακοπές από τη μέση του πρωταθλήματος. Επιτέλους, λίγο σεβασμό σε ανθρώπους που βάζουν και την ψυχή τους στην προσπάθεια για ένα ποδόσφαιρο που θα είναι για όλους και όχι για λίγους. Ο Ηρακλής απαιτεί ισονομία και τίποτε λιγότερο. Το δικαιούται όσο κανείς,
του το χρωστάτε όσο σε κανέναν άλλον. Αυτή είναι η χθεσινοβραδινή ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Στα διοικητικο-οικονομικά, δεν νομίζω να πούμε κάτι διαφορετικό σε σχέση με χθες. Είμαστε εν αναμονή. Είτε αφορά μια χορηγία από τον κύριο τον Παπαδόπουλο, αν γίνει ποτέ αυτό, είτε αφορά, εδώ υπάρχουν πολλές πιθανότητες, για τον Καρίμ Σαλάχ Σορούρ, που είναι αποφασισμένος, δηλώνει αποφασισμένος κάθε μέρα, ακόμα περισσότερο, περιμένει το αφημί, το περιβόητο, για να μπορέσει να βάλει το ποσό των 320.000 ευρώ και να δρομολογηθούν οι εξελίξεις, να πάρει το 80% των μετοχών, το 10% επιτέλους να δει στον Εραστέχνη μετά από χρόνια έχει να συμβεί αυτό και να τρέξουν όλα τα ζητήματα που πρέπει να τρέξουν στην ομάδα. Εφόσον πάνε όλα καλά, έτσι, γιατί ακόμα είμαστε εν αναμονή και δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τίποτα δεδομένο και σίγουρο. Στο μπάσκετ ήρθε σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Σέσκους, αργότερα θα διαβάσουμε το τι δήλωσε ο Έντβινας Σέσκους. Ο Λιθουανός, περιμένουμε αύριο το πρωί, 10 παρά 20 αν θυμάμαι καλά, τον ΣΟΚ για να αποτελέσει και αυτός μια άφιξη για την ομάδα εν ώψη της προετοιμασίας, θυμίζω, και για το μπάσκετ και για το βόλεϊ την Δευτέρα. Το μπάσκετ στο Ιβανόφιο, το βόλεϊ δίπλα στο Κατσάνιο, θα ξεκινήσουν, θα πραγματοποιήσουν την πρώτη προπόνηση. Την Κυριακή στις 7, όσοι μπορούν και θέλουν θα συνδυάσουν το Σαββατοκυριακό τους ή και η ημερήσια την Κυριακή. Στις 7 είναι το Ξάνθη Ηρακλής, ένα δυνατό τεστ για την ομάδα του Σπυρού Μπαξεβάνου. Να δούμε και τα αρκετά μεταγραφικά αποκτήματα. Δεν ξέρω αν θα πάρουν χρόνο συμμετοχής όλοι. Όπως για παράδειγμα ο Ντούνης που ανακοινώθηκε σήμερα, αν θα προλάβει. Αλλά τους υπόλοιπους φαντάζομαι λίγο πολύ θα τους δούμε να αγωνίζεται. Επαναλαμβάνω, στις 7 θα υπάρξει και μετάδοση από το Λίμπερο 107,4 κανονικότατα την Κυριακή απέναντι σε μια Ξάνθη που δίνει το τελευταίο της παιχνίδι, ουσιαστικά είναι η πρόβα τζενεράλε εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος της Super League. Συνεχίζουμε με το μπάσκετ. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε μια ουσιαστικά επιστροφή. Είναι μεταγραφικό απόκτημα των προηγούμενων ημερών, αλλά πριν 3 χρόνια φόρεσε και πάλι την και ανώλευκη φανέλα και για την ακρίβεια θα τη φορέσει ξανά τώρα. Το και πάλι κολλάει στο τώρα και στην επόμενη σελίδα. Ο λόγος για τον Σταμάτη Μπέν, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα και καλώς επέστρεψες στην ομάδα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Σου έλειψε το Ιβανόφιο? Μου έλειψε, αν και ερχόμουν τα τελευταία χρόνια σαν αντίπαλος. Ναι, με την Καστοριά δύο φορές. αλλά ως παίκτης του Ηρακλή φαντάζομαι είναι αλλιώς, έτσι. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Ο κόσμος κάνει μια εκπληκτική ατμόσφαιρα. Ευελπιστούμε να την κάνει και φέτος αυτή την ατμόσφαιρα, να την έχουμε και φέτος αυτή την ατμόσφαιρα, γιατί μας δίνει έξτρα όθηση. Θυμάμαι και την τελευταία χρονιά που έπαιξα στην ομάδα, ότι σε πολλά παιχνίδια μας βοήθησε πάρα πολύ και μας έδωσε στην ουσία αυτός ο Ροζβίλο αγώνος. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να δώσει και την άνοδο η παρουσία του κόσμου, γιατί γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι η Ηρακλής 8 πλέον ολόκληρα χρόνια τυραννιέται στην Α2 κατηγορία και είναι κάτι πολύ δύσκολο και κάτι πολύ επίπονο. Ο κόσμος θα έρθει και φέτος, αυτό είναι δεδομένο. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να συνδυαστεί η παρουσία η δική σου με τον επιθυμητό στόχο. Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο η Ηρακλής να αγωνίζει στην Α2. Η θέση του είναι στην Α1. Υπάρχει πικρία σίγουρα από τον κόσμο για τα τελευταία 2 χρόνια, γιατί έγιναν πολύ καλές ομάδες τα τελευταία 2 χρόνια. Δεν κατάφερε η ομάδα να ανέβει. Ελπίζουμε φέτος να τα καταφέρουμε. Ελπίζω και εγώ να βάλω το λιθαράκι μου σε αυτό που πάμε να κάνουμε. Να υποθέσω στα μάτια δεν θα χρειαστείς πάρα πολύ χρόνο προσαρμογής, έτσι. Είναι γνώριμο το περιβάλλον. Το περιβάλλον είναι γνώριμο. Έχω συνεργαστεί και με πολλά παιδιά, όπως είναι ο Μιχάλης ο Γιαννακίδης, όπως είναι ο Δημήτρης ο Καλαϊτής, ο Κώστας ο Κακαρούδης. Έχουμε συνυπάρξει και σε άλλες ομάδες. Mm-hmm. Πιστεύω και να δυσκολευτώ λίγο, θα με βοηθήσουν τα παιδιά που είναι χρόνια, ειδικά ο Δημήτρης ο Καλαϊτής που είναι και αρχηγός της ομάδας. Τα ξέρει καλύτερα και θα με βοηθήσει περισσότερο αν έχω κάποιο πρόβλημα. Θεωρώ ότι δεν θα έχω κάποιο πρόβλημα, γιατί είχα περάσει ωραία εκείνη τη χρονιά που ήμουν στον Ηρακλή. Αλήθεια,
Πώς είδες την προσπάθεια και του περσινού και του προπέρσινου Ηρακλή που ήσουν αντίπαλος με τη φανέλα της Καστοριάς και ως αντίπαλος γιατί θεωρείς ότι δεν τα κατάφερε? Έχεις απ' έξω, όπως λέμε εσύ, ως έμπειρος αθλητής κάποια εξήγηση? Θεωρώ ότι τα δύο χρόνια που η ομάδα δεν κατάφερε να ανέβει ήταν γιατί δεν ήταν τόσο δεμένα τα παιδιά, εγώ τουλάχιστον αυτό έβλεπα. Ναι. Δεν ήταν η οικογένεια. Θεωρώ ότι μια ομάδα για να μπορέσει να ανέβει και να πρωταγωνιστήσει πρέπει πάνω απ' όλα να είναι η οικογένεια και να αγωνίζεται ο ένας για τον άλλον, για τους συμπαίκτες του. Πέρι, εντάξει, δεν ξέρω, να μην αδικήσω και τα παιδιά, δεν ξέρω τι γινόταν. Εγώ μιλάω σαν θεατής που είδα κάποια παιχνίδια της ομάδας. Και αυτά τα μεταξύ σας που ήταν λίγα, έτσι, εντάξει. Ναι, ναι, δεν... Για να μην, μην προσβάλλω κάποιους παίχτες, ας πούμε, μην νομίζουν ότι... Κάτι φαινόταν πάντως ότι έλειπε, έτσι, αυτό μπορούσε να το διακρίνει κάποιος. Εντάξει, η ομάδα είχε εμπειρία, ήταν όλοι πολύ καλοί παίχτες και τις δύο χρονιές, οι επιλογές ήταν πολύ καλές. Ατομικά οι παίχτες ήταν και έμπειροι και με μεγάλη ικανότητα. Θεωρώ ότι δεν έδεσαν σαν ομάδα αυτό... Το δέσιμο, λες. Ναι, ναι. Το δέσιμο mm-hmm. δεν μου κάνει κάτι άλλο, γιατί... Ατομικά τα παιδιά ήταν πάρα πολύ καλά και σαν παίχτες και καταξιωμένοι αθλητές και έμπειροι και θα μπορούσαν να πάρουν και την ομάδα στις πλάτες τους. Σε κάποια παιχνίδια τις πήρανε. Εντάξει, το συνολικό αποτέλεσμα στο τέλος δεν βοήθησε την ομάδα να ανέβει κατηγορία. Έχεις απόλυτα δίκιο, γιατί έχω ακούσει πολλούς αθλητές να λένε αυτό το πράγμα που μόλις τόνισες, ότι δεν παίζει ρόλο το να έχουμε 12 ικανότατους. Πρέπει να έχουμε και χημεία, γιατί αν δεν ταιριάζουμε μεταξύ μας, αν δεν δέσουμε ως ομάδα, όσο παιχταράδες και να υπάρχουν στη 12άδα, δουλειά δεν γίνεται. Είναι αυτό που μόλις είπες. Συμφωνώ. Εντάξει, τώρα και εσείς που είδατε και περισσότερα παιχνίδια. Καλά, ναι. Ναι, εντάξει, εμείς είμαστε απ' έξω. Θα διακρίνετε και περισσότερα, ίσως ξέρετε και παραπάνω πράγματα. Εντάξει, δεν είναι. Εμείς είμαστε απ' έξω. Ναι, δεν μπορώ να το θίξω αυτό το θέμα. Φέτος ήδη έχουν έρθει δύο παίχτες που νομίζω ότι μπορούν άνετα να σου δίνουν την μπάλα και αυτό δημιουργεί μια ασφάλεια για σένα. Μιλάω και για τον Σοκ, μιλάω και για τον Σέσκους και για τα υπόλοιπα παιδιά που ήταν από πέρυσι στην ομάδα, αλλά για τις συγκεκριμένες θέσεις που ξέρεις ότι εσύ ως ψηλός μια πάσα παραπάνω την περιμένεις. Θα συνεργάζομαι ιδιαίτερα, ναι. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια για τα δύο παιδιά και σαν αθλητές και σαν χαρακτήρες. Έχω δει κάποια παιχνίδια, κάποια βίντεο κτλ. Από εκεί και πέρα σίγουρα θα με βοηθήσει και εμένα παρά περισσότερο αν αυτά που είδα αυτά τα παιχνίδια που είδα και τα βίντεο που είδα τα βγάλω στο παιχνίδι τους και στην πραγματικότητα θα με βοηθήσουν και εμένα. Έτοιμα καλά θα δίνουν οι άνθρωποι. Ναι, γι' αυτό το είπα. Ναι, φαίνονται ότι έχουν την ικανότητα. Ας ελπίσουμε ότι θα βοηθήσουν την ομάδα, θα βοηθηθώ και εγώ, θα βοηθηθούν και αυτοί και θα έχουμε το τελικό αποτέλεσμα που όλοι περιμένουν αυτά τα τελευταία χρόνια. Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά την κατηγορία και την ομάδα της Καστοριάς αλλά και τις υπόλοιπες ομάδες. Κάποιες έχουν αλλάξει πολλά, κάποιες ίσως όχι τόσο. Έχουν ανέβει και ομάδες που δείχνουν να έχουν μπει πολύ δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι, όπως είναι ο Ιωνικός, όπως είναι ο Διαγόρας, όπως είναι ο Ιπποκράτης. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα στη φετινή Α2? Αν και ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα ρόστερ, αλλά μία εικόνα την έχουμε. Ναι, δεν έχουν όλα τα ρόστερ, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Φαντάζομαι κάποιες ομάδες θα κινηθούν και τελευταία στιγμή όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ ότι ο Ιωνικός έχει κάνει μία καλή ομάδα με έμπειρους παίχτες και ικανούς. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι και ο Ηρακλής και φέτος θα προσπαθήσει και θα κυνηγήσει μαζί με τον Ιωνικό την άνοδο, θα είναι τα φαβορί για την άνοδο. Θεωρώ εγώ τώρα, αυτά είναι λόγια, μέσα στο γήπεδο πρέπει να καλά, ναι. Τα δείξουμε όλα. Θα δούμε. Είναι και περίεργο στα μάτια αυτό το σύστημα στην Α2 που το σχολιάζαμε τις προάλλες και με το συμπαίκτη σου τον Κώστα τον Κακαρούδη που πραγματικά δεν υπάρχει πουθενά αλλού και θα ήθελα και το σχόλιο σου επ' αυτού. Το να κουβαλούν οι ομάδες τις νίκες. Είδες πώς την πάτησε πέρυσι ο Ηρακλής με το 2-0 που είχε από τον Απόλλωνα που ήταν πιο κάτω από όλων στη βαθμολογία από τον Ηρακλή. Σίγουρα, σίγουρα. Που πρέπει να προσέχετε κάθε φορά τον αντίπαλο αν θα είστε στο 1-0, στο 1-1, στο 2-0, στο 0-2 γιατί το κουβαλάτε στα μπαράζ. Ναι, είναι δύσκολο για τις ομάδες αυτό. Φαντάζομαι το κάνανε για να προσελκύσουν τον κόσμο. Για τις ομάδες είναι πολύ δύσκολο γιατί ο Ηρακλής έχει ανέβει η κατηγορία
μπορεί και από πρόπερση, δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχε γίνει πρόπερση, αλλά πέρσι θα είχε ανέβει σίγουρα γιατί είχε, θα κέρδιζε και τον Χολαργό. Τον, τον το είχε 2-0, ναι, αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει εκεί στο τελικό. Ναι, δεν μπόρεσε να φτάσει εκεί. Θεωρώ ότι εγώ έχω παίξει και με το παλιό το σύστημα που ανεβαίνουν δύο ομάδες απευθείας. Ναι. Ίσως αυτό θα ήταν το καλύτερο, αλλά... Και πιο δίκαιο ίσως να επανέλθει. Οι σύνδεσες κάτι παραπάνω θα ξέρουν, δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Εμάς εντολές μας δίνουν. Σωστά. Θα προσπαθήσουμε και στα play-off αν πάμε, γιατί στόχος δεν θα είναι μόνο τα play-off, θα είναι και απευθείας. Η πρωτιά, ναι. Να προσπαθήσουμε να ανέβουμε κατηγορία. Είσαι εδώ, είσαι έτοιμος εν ώψη Δευτέρας. Ναι, εδώ είμαι. Είμαι εδώ και την τελευταία εβδομάδα. Ήμασταν στο Ιβανόφωνο με κάποιους συμπαίκτες και κάναμε προπόνηση. Α, κάνατε λίγο προθερμασούλα, έτσι. Ναι, με τον coach κάναμε λίγο. Ωραία, ωραία. Στη μεταβατική μας εβδομάδα. Καλή Δευτέρα, καλή αρχή. Με υγεία πάνω απ' όλα, σου εύχομαι. Να είστε και καλά. Να απολαύσεις τη χρονιά μαζί και με τον κόσμο. Μακάρι στο τέλος να μιλάμε για την άνοδο. Να είστε καλά, καλή χρονιά να έχουμε. Να είσαι καλά κι εσύ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον ψηλό, έναν από τους ψηλούς, περιμένουμε και άλλον ψηλό, πιο ψηλό από το Σταμάτη, τον Μπένα. Η επιστροφή του μετά από 3 χρόνια, τα προηγούμενα 2 έπαιζε στην Καστοριά, φέτος επιστρέφει στον Ηρακλή, απόφαση και εξέλιξη, παύλα ανακοίνωση προλίγων ημερών. Σήμερα το φιλοξενήσαμε εδώ στην Ώρα για Μπλε. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Μάνο που μας ακούει καθημερινά και χαίρομαι γι' αυτό. Να διαβάσω και τα όσα είπε ο Έντβινας Σέσκους που έφτασε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, δεν βλέπω την ώρα να πάω στο γυμναστήριο και στο καινούργιο μου σπίτι. Μοναδικός στόχος είναι η πρώτη θέση και να ανέβουμε στην πρώτη κατηγορία. Είμαι χαρούμενος που θα αγωνίζομαι στην ίδια ομάδα με τον Στεν Σοκ. Γνωριζόμαστε καλά, έχουμε παίξει αντίπαλοι στο πρωτάθλημα της Εσθονίας. Έχω δει χιλιάδες βίντεο από το γήπεδο του Ηρακλή και από τους φίλους του. Είναι τρελή. Θέλω να τους υποσχεθώ πως θα δίνω το 100% σε κάθε παιχνίδι και τους περιμένω να έρθουν να δουν το παιχνίδι μας και να μας στηρίξουν. Χαμογελαστός, με κασκόλ του Ηρακλή, ο Έντβινας Σέσκους έσκασε μύτη σήμερα στο αεροδρόμιο Μακεδονία και σε αυτό να ευχηθούμε φυσικά καλή αρχή και καλή δύναμη. Μιλάρα μου, παρέα με τη φωνάρα του Τζόνι Βι, πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε εδώ στην Ώρα για Μπλε στο Λίμπερο 107,4. Τρόπο επικοινωνία θυμίζω, FM και NO, το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και το mail μας είναι ανοιχτό, blueliberopapakiyahoo.gr. Ακούσαμε πριν από λίγο ζωντανά εδώ στην εκπομπή τον Σταμάτη Μπένα, τον καλαθοσφαιριστή του Ηρακλή που επέστρεψε μετά από 2 χρόνια παρουσίας στην Καστοριά, ξανά στο Ιβανόφιο. Μιλήσαμε εν ώψη και της έναρξης προετοιμασίας την Δευτέρα το απόγευμα. Την καλησπέρα μου και ευχές για καλό Σαββατοκύριακο επίσης ανταποδίδω στην πίστη ακροάτρια. Και αυτή είναι στη λίστα των πιστών, η φίλη μου η Καλλιόπη. Να είσαι καλά. Για το ποδόσφαιρο θυμίζω ξανά το φιλικό στις 7 με την Ξάνθη. Η Ξάνθη που θα παίξει το Σάββατο νομίζω με τη Λάρισα και την Κυριακή με τον Ηρακλή. Οπότε το τελευταίο είναι με τον Ηρακλή. Εν ώψη και της έναρξης του δικού της πρωταθλήματος. Καθώς ο Αιγύπτιος πάνω, πιο έτοιμος από κάθε άλλη φορά. Να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μέχρι τέλος του μηνός όπως και δίποτε για να πρέπει να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Το λέω σου πιο απλά γίνεται. Διαβάζω δηλώσεις με, το λέω και το εννοώ με συγκίνηση, του Μάρκους Νίλσον, αυτής παιχτάρας, αγαπημένος πολύ, μεγάλη αδυναμία του είχα και του έχω και γερός να είναι. Εν ώψη των αγώνων της Εθνικής Ελλάδος με την Σουηδία για τα προκριματικά, έχει κάνει δηλώσεις στην Ομοσπονδία Βόλεϊ στην ΕΟΠΕ ο Μάρκους Νίλσον
Και φυσικά δεν παρέλειψε να μιλήσει για τον Ηρακλή και όχι μόνο μίλησε, ακούστε τι είπε. Τα καλύτερα χρόνια της καριέρας μου τα πέρασα στην Ελλάδα και στον Ηρακλή. Η Θεσσαλονίκη είναι πάντα μέσα στην καρδιά μου, δεν την ξεχνώ ποτέ, όπως δεν μπορώ να ξεχάσω τον κόσμο του Ηρακλή. Η εξέδρα, θυμάμαι, στην Πράγα έμοιαζε με βόμβα, έτοιμη να εκραγεί. Δεν υπάρχουν καλύτεροι οπαδοί από αυτούς του Ηρακλή. Χαιρόμουν όταν έπαιζα μπροστά σε αυτό το κοινό. Τεράστιος. Και αυτός πήρε τίτλους, έπαιξε και τελικό. Και τι δεν έκανε σε εκείνο τον ημιτελικό με την Ίσκρα. Πέρασαν, πέρασαν 9 ολόκληρα χρόνια. Από την Πράγα, από την τελευταία φορά που ο Ηρακλής έπαιξε σε τελικό του Champions League απέναντι στην σπουδαία τότε Τρεντίνο. Δυστυχώς δεν τα είχε καταφέρει. Αλλά ο Νίλσον είναι μια περίπτωση που πραγματικά δεν μπορείς να τον ξεχάσεις. Ήταν και είναι φοβερός χαρακτήρας, πάρα πολύ. Από 9 χρόνια να μιλά έτσι για τον Ηρακλή, ενώ έχει πάρει πολλά εκατομμύρια και Ρωσίες μετά και Τουρκίες και ακόμα παίρνει, τα λέει όλα έτσι. Τα λέει όλα. Για το βόλεϊ θυμίζουμε επίσης τη Δευτέρα το απόγευμα στο Κατσάνιο, η πρώτη προπόνηση, η πρώτη συγκέντρωση της ομάδος. Θα λείπει ο Μπάιρον Φέργιουσον, ο οποίος έχει ακόμα υποχρεώσεις με την εθνική στις Μπαχάμες της χώρας του. Και με τον ξένο ακραίο που τα λέγαμε και χθες και απαντήσαμε και σε ερώτηση του φίλου του Γιάννη, αν θυμάμαι καλά, που είχε στείλει το μήνυμά του. Μιλάμε για μια πολύ καλή περίπτωση ξένου ακραίου που θα μπορεί να κάνει επιθετικά τη διαφορά, να δώσει το κάτι παραπάνω. Διαβάζοντας τώρα πριν από λίγο τις δηλώσεις που έκανε σημερινές ο Μάρκος Νίλσον στην ιστοσελίδα της ΕΟΠΕ, και είπε αυτά που είπε για τον κόσμο του Ηρακλή, λέγοντας ότι είναι η καλύτερη, δεν μπορώ να ξεχάσω αυτό που έζησα στην Πράγα κτλ. Και έχοντας στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Στέφανο Νανά, δεν μπορώ να θυμηθώ ότι ήταν στον πάγκο εκείνου του Final Four 9 χρόνια πριν. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Διάβαζα πριν από λίγο δηλώσεις του Νίλσον, καθώς παίζει η εθνική μας με τη Σουηδία, νομίζω αύριο είναι το match. Ναι, τη διάβασα κι εγώ. Και εντάξει, εκείνο το κομμάτι του Ηρακλή το έχω κάνει copy-paste ήδη. Ναι. Και θυμηθήκατε κι εσείς, φαντάζομαι, πράγματα. Ναι, ήταν μαγικές στιγμές αυτές που είχαμε ζήσει εκεί στην Πράγα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Τι να πρωτοθυμηθώ από εκείνο το ταξίδι και από εκείνη την τεράστια εμπειρία που ζήσαμε μαζί με τον κόσμο εκεί πέρα. Ήταν ένα... Δεν νομίζω ότι θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο ποτέ. Ελληνική ομάδα να... 7.000 για βόλεϊ σε εξωτερικό, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ήταν και όπως και δεν νομίζω, δηλαδή μακάρι να γίνει, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον για τις ελληνικές ομάδες να χτυπάνε τέτοιους αγώνες, Final Four, Champions League και οτιδήποτε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουν ξεφύγει και τα οικονομικά δεδομένα, έτσι. Ναι, ειδικά σε Ρωσία, Τουρκία, Πολωνία, Ιταλία. Έχουν ξεφύγει πάρα πολύ. Πολύ δύσκολο για τις ελληνικές ομάδες πλέον να χτυπήσουν τέτοιες διοργανώσεις. Από Γκουλινέλη πλέον με ορφανό τα τελευταία χρόνια στον Ηρακλή. Έχουν περάσει και αρκετά από εκείνη την Πράγα. Ναι. Και ετοιμάζεται τώρα τη Δευτέρα να έρθουμε στο τώρα και στην σημερινή πραγματικότητα για την πρώτη προπόνηση. Να ρωτήσω ικανοποιημένος για τις μέχρι τώρα κινήσεις, για τις ανανεώσεις που έχουν γίνει, για τη δική σας παραμονή φυσικά στην ομάδα και για τις μεταγραφές που έχουν πραγματοποιηθεί. Ναι, κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που έκανε η διοίκηση Καλαϊτζίδη είναι να συντηρήσει δηλαδή την ίδια κατάσταση στο προπονητικό staff. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μας. Δηλαδή πριν να αρχίσουν να μιλάνε με οποιοδήποτε παίκτη κτλ. Ο πρώτος, ας πούμε, που έκλεισε την ομάδα και ανακοινώθηκε ήταν ο Γιάννης Ορφανός και μετά ήμουνα εγώ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Σημαίνει ότι η διοίκηση πιστεύει σε εμάς, πιστεύει στους προπονητές και ο Γιάννης ο Ορφανός και εγώ, δηλαδή όσο μπορούσαμε φέτος, ανεβάσαμε ένα σκαλί παραπάνω από την προηγούμενη χρονιά τον Ηρακλή. Τώρα το θέμα είναι να μπορέσουμε αυτά τα πράγματα να τα συντηρήσουμε, δηλαδή να μπορέσουμε σε οργανωτικό κομμάτι πλέον να είμαστε πολύ πιο καλύτεροι από πέρσι. Mm-hmm. Και αν μπορέσουμε φέτος, αν και είναι δύσκολο λόγω του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, όλων αυτών των ομάδων που αναβαθμίστηκαν φέτος, είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον αυτά τα κεκτημένα
να τα έχουμε και αυτή τη σεζόν. Και νομίζω ότι το ρόστερ έτσι διαμορφώθηκε, ώστε να καλύψει αυτό το κομμάτι, δηλαδή, και να φτάσουμε εκεί που όλοι θέλουμε. Είναι, χωρίς να τη δούμε, βάσει των κινήσεων που έχουν γίνει και εκκρεμεί και αυτή η προσθήκη του ξένου ακραίου που έβγαλε και ανακοίνωση χθες ο Ηράκλης, είναι καλύτερη ομάδα σε θέσεις, σε βάθος πάγκου, γιατί πέρσι υπήρχαν και αρκετά προβλήματα, έτσι, από νωρίς χάσατε τον Γιώργη. Για τέτοιους μήνες έπαιζε η ομάδα μόνο με δύο κεντρικούς, ούτε καν στην προπόνηση δεν είχατε κάτι παραπάνω. Τώρα φαίνεται να είναι πιο πλήρης, έτσι. Ναι, αυτές τις παθογένειες προσπαθήσαμε να καλύψουμε. Πιστεύω ότι μία από τις πέντε ομάδες στην Α1, στην Volley League δηλαδή, που έχει ένα πλήρες ρόστερ, δηλαδή εμείς ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, είμαστε ομάδες που έχουν πλήρη ρόστερ. Όλες οι άλλες ομάδες, θα κοιτάξετε να δείτε ότι κυνηγούσαν τρεις Έλληνες, να κουμπώσουν τέσσερις ξένους. Δεν ξέρω τώρα η ποιότητα της προπόνησης τους ποια θα είναι, αλλά εμείς προσπαθήσαμε, το πετύχαμε, να έχουμε σε βάθος πάγκου, δηλαδή να έχουμε μία δεκατετράδα η οποία είναι ετοιμοπόλεμη και μέσα από την ποιότητα της προπόνησης να μπορέσουμε να πάμε και ένα σκαλί παραπάνω. Και με πολύ έμπειρους και μεγαλύτερους σε ηλικία, αλλά και με νέα παιδιά. Και όταν λέω νέα παιδιά, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω και για τον Δημήτρη τον Μούχλια, που θεωρώ ότι το βλέπετε και εσάς δικό σας παιδί, έτσι, μέσω και της εθνικής που έχετε περάσει αρκετά, ναι, και τον ξέρετε πάρα πολύ καλά. Κοιτάξτε, αυτό το πάντρεμα των μεγάλων με των μικρών αποδείχθηκε ευεργετικό για μας πέρσι. Ήταν ένα πείραμα το οποίο πέτυχε. Και οι μεγάλοι με το χαρακτήρα που είχαν και την προσωπικότητα που είχαν, ο Μπαπαλιούτας, ο Προύσαλης, ο Αρμενάκης, ο Σμαραζής, όλα αυτά τα παιδιά, αλλά και οι μικροί, οι οποίοι πραγματικά δώσανε το καλύτερο τους σε αυτό. Στο ίδιο μοντέλο είπαμε να πάμε φέτος, γιατί να το χαλάσουμε, από τη στιγμή που ήταν επιτυχημένη χρονιά και ήμασταν όλοι ευχαριστημένοι. Οπότε, αν τα βάλουμε όλα κάτω και πούμε ότι αν έχουμε υγεία, δηλαδή να μην έχουμε ατυχήματα όπως πέρσι, το δάκτυλο του Προύσαλη, τα διαστρέμματα του Εφρεμίδη, το Γκιώση που είπατε που χάσαμε και διάφορα τέτοια. Πιστεύω ότι στο κομμάτι της πειθαρχίας και της εσωτερικής των παιχτών, αλλά και της πειθαρχίας της ομάδος, είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Έχουμε παιδιά ασχέτου ηλικίας, οι οποίοι διψάνε για διάκριση. Δηλαδή εδώ είναι ένα φοβερό κομμάτι, το οποίο εγώ το έζησα πέρσι. Οι πιο μεγάλοι σε ηλικία διψάνε για διάκριση περισσότερο από τους μικρούς. Είναι ένα εκπληκτικό πράγμα. Το άκουσα και στις δηλώσεις που έχει κάνει ο καθένας εδώ στην εκπομπή. Ειδικά φέτος coach που υπάρχει και η Ευρώπη, που το λένε και γεμίζει το στόμα τους. Δηλαδή το περιμένουν πώς και πώς. Είναι φοβερό, δηλαδή, να βλέπεις αθλητές όπως ο Μπαμπαλιούτας, ο Προύσαλης, ο Αρμενάκης, να διψάνε ακόμη πιο πολύ για διάκριση και να διψάνε για περισσότερα πράγματα. Δηλαδή θέλουν να πετύχουν περισσότερα πράγματα. Και μοιραία, σε αυτή την παλήρια που τους σηκώνει όλους πάνω, πηγαίνουν και οι μικροί. Δεν μπορούν οι μικροί να μένουν πίσω. Ναι, τους παρασέρνει. Τους παρασέρνει. Ναι, παρασέρνει. Και αυτό αποδείχθηκε μέσα στο γήπεδο και με τον Τζουμάκα και με τον Μούχλια και με τον Μπουράκη, με όλους αυτούς. Και ο Κωτιάδης φυσικά. Βεβαίως, βεβαίως. Για τον Δημήτρη Μούχλια, δύο λόγια για όσους δεν τον γνωρίζουν, παιδί που ο το Δημήτρης ξέρετε είναι ένα καλά. Παιδί, ναι, ο Δημήτρης είναι ένα παιδί το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Αλλά έχει και ένα πολύ μεγάλο αβαντάζ σαν αθλητής, είναι πάρα πολύ ταπεινός. Και αυτό είναι που το χαρακτηρίζει. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει μια έπαρση, θα μπορούσε να έχει οτιδήποτε. Είχε βγει πέρσι στο Πανευρωπαϊκό που πήγαμε στην Τουρκία πρώτο σκόρερ της Ευρώπης. Εντάξει, που είναι μεγάλη υπόθεση τώρα, άμα δείτε τα μεγέθη των άλλων. Δεν το συζητάμε. Χωρών, αλλά προς τιμήν του, και αυτό φυσικά ξεκινάει και από την οικογένεια, προς τιμήν του είναι πάρα πολύ ταπεινό παιδί, είναι παιδί της δουλειάς και αφήνει και θέλει να κάνει επιτυχίες με όσο το δυνατόν λιγότερο θόρυβο. Αυτός είναι ο Δημήτρης. Με το καλό να το δούμε και με τη φανέλα του Ηρακλή. Όσον αφορά θα πρέπει να προσπαθήσει αρκετά φυσικά. Γιατί εννοείται. Άλλο εννοείται. Είναι να παίζει το τοπικό σου σουβλί και άλλο είναι να έχεις απέναντι μπλοκ τον Αρμενάκη, τον Φέργκισον και τον Ντίνα. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είναι το ίδιο. Σφίγγουν τα πράγματα, κότσε. Σφίγγουν τα πράγματα. Ναι, θα πρέπει να πιέσει και αυτό τον εαυτό του. Έτσι. Να δούμε, να δοκιμάσει και αυτό τις δυνάμεις, να δούμε πού μπορεί να φτάσει και πόσο μπορεί να ανέλθει. Και ένας από τους λόγους δηλαδή που ήθελε να φτύσει ο Ηράκλειο είναι και αυτός.
Να δοκιμάσει και τις δυνάμεις του, έτσι, να τεστάρει τον εαυτό του σε άλλο επίπεδο. Όχι πλέον σε μια ομάδα, παραδείγματος χάρη, όπως ήταν πέρυσι τον Εθνικό, που ήταν στην 6η, 7η, 8η θέση, αλλά σε μια ομάδα τετράδας για να ανεβεί και επίπεδο. Και με κόσμο και με πίεση και με γεμάτη μίκρα και με πάθος και με άλλες συνθήκες. Καμία σχέση, δεν συγκρίνονται. Εννοείται. Ήθελε να το ζήσει. Ήταν μια υπόθεση οικογενειακή η οποία συζητήθηκε το καλοκαίρι και είχε αίσιο τέλος για μας, ας πούμε, για τον Ηρακλή. Εγώ προσωπικά χάρηκα πάρα πολύ, γιατί τον ξέρω τον Δημήτρη. Έχουμε συνεργαστεί 2 χρόνια τώρα στην εθνική ομάδα και ξέρω τι άνθρωπος είναι και αυτός και ο Βασίλης, φυσικά ο αδερφός του και ο πατέρας των Νίκος. Όσον αφορά τον ξένο, δεν θέλω να μας πείτε ποιος είναι, προς Θεού, περιμένουμε από εβδομάδα την ανακοίνωση. Αναζητείτε εδώ και καιρό έναν αθλητή που από ό,τι καταλαβαίνουμε θέλουμε να αναλάβει αρκετά πράγματα στην επίθεση. Έτσι, να υπάρχει ένας επιθετικός, αν μπορώ coach να το πω, πλουραλισμός, να μην περιμένουμε μόνο από τον Απόστολο τον Αρμενάκη, να πηγαίνει η μπάλα και στους ακραίους, να πηγαίνει και στους κεντρικούς, να μοιράζεται γενικότερα. Ένα σκόρερ, να το πω σε εισαγωγικά. Να αναμένουμε. Ναι, θέλουμε ένα τέτοιο παίκτη με αυτά τα χαρακτηριστικά. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει πρώτιστος είναι να είναι καλός στην υποδοχή. Αυτό μας ενδιαφέρει. Δηλαδή αν ένας αθλητής όπως είναι ο Σωτηρίου, ο Μπαμπαλιούτας και αυτός ο καινούριος δέσουμε στην υποδοχή, είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα για τον Προύσαλη με τον τρόπο παιχνιδιού του και με τα χαρακτηριστικά που έχει ο Προύσαλης να μπορεί να παίξει και να διανύμει δηλαδή το παιχνίδι όπως θέλει αυτός με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό. Το δεύτερο είναι αυτό που είπατε εσείς επιθετικά, γιατί ο Τόλης πέρσι ανέλαβε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Κάποια στιγμή κι αυτός κλάταρε, θα πούμε, συσταγωγικά, δηλαδή και με τα προβλήματα που είχε με το χέρι του προς το τέλος του πρωταθλήματος και κάτω στη Ρόδο, δηλαδή, που βγήκαν αυτές οι παθογένειες. Θέλουμε ένα τέτοιο παίκτη, ο οποίος να μπορεί να αναλάβει και αυτός ένα κομμάτι επιθετικό, όχι ότι οι υπόλοιποι ακραίοι μας υστερούν, δηλαδή και ο Σωτηρίου και ο Τζουμάκας και ο Μούχλιας θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό το κομμάτι, αλλά να βάλει το ένα βήμα παραπάνω, το ένα λιθαράκι παραπάνω από την προηγούμενη χρονιά. Είμαστε κοντά, όντως την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εξέλιξη από ό,τι φαίνεται. Ναι, είδαμε 3-4 αθλητές, ο Γιάννης Ορφανός είδε πολύ περισσότερους, είπαμε τις γνώμες μας, τώρα περιμένουμε την απάντηση του μάνατζερ νομίζω, αν είναι θετική. Με το καλό να ορίσει. Προφανώς το Σεπτέμβριο θα έρθει και αυτός, δεν ξέρω τώρα αν έχει υποχρεώσεις με την ομάδα του ή οτιδήποτε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, γιατί τελευταία στιγμή μπορεί να γίνει καμιά ανατροπή και να έρθει κανένας άλλος ή οτιδήποτε. Ναι. Γιατί μπορεί να λες εσύ ότι έχω κλείσει αυτόν και να σου έρθει το ραβασάκι ότι ξέρεις αυτός έκλεισε χθες αλλού και να πρέπει να ξαναμπείς στην όλη διαδικασία μετά να αρχίσεις να ψάχνεις πάλι. Ναι. Το πρόγραμμα πώς θα πάει, από Δευτέρα συγκεντρώνεστε, φιλικά, τέτοια πράγματα έχουν στα σκαριά? Θα ξεκινήσουμε από Δευτέρα, θα κάνει ο γυμναστής μας το πρώτο στάδιο σχεδόν προετοιμασίας, ο Νίκος Εγκιώσης, ο οποίος έχει συνεργαστεί με την ομάδα και αυτή τη σεζόν, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά πέρσι. Έκανε καλή δουλειά από την άποψη ότι όλοι οι τραυματισμοί που είχαμε δεν ήταν λόγω υπέρθρησης, αλλά ήταν λόγω ατυχημάτων. Και αυτό είναι πολύ βασικό για μια ομάδα. Οπότε ξεκινάει ο Γιώσης την επόμενη εβδομάδα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Τα πρώτα φιλικά αναμένονται στις 15-18 Σεπτεμβρίου. Προσπαθούμε να προγραμματίσουμε 2 τουρνουά τα οποία θα είναι στο εξωτερικό, προφανώς προς το τέλος του μήνα μπορούν να είναι ανακοινώσιμα, γιατί μας λείψανε αυτά πέρσι, και θα κοιτάξουμε να κάνουμε μια προετοιμασία των 6-8 φιλικών, αλλά αυτή τη φορά πολύ πιο δυνατά, με πολύ καλύτερη ποιότητα, για να μπορούμε να πάμε μετά στο League Cup και να διεκδικήσουμε την είσοδό μας στους 4 στο League Cup. Το League Cup είναι η πρώτη διοργάνωση χρονικά που έρχεται, έτσι? Ναι, είναι στις 6, το Σαββατοκύριακο εκεί, 5, 6, 7 Οκτωβρίου. Είμαστε στον όμιλο με τον Αλεξανδρούπολη, την Κομωτινή και τον ΠΑΟΚ. Ναι. Πιθανολογώ ότι θα γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη, μάλλον πιθανόν θα τα αναλάβει ο ΠΑΟΚ. Προκρίνει το πρώτος και ο δεύτερος καλύτερος. Πιστεύω να τα καταφέρουμε, να πάμε στο Final Four σαν πρώτο βήμα. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τώρα την κλήρωση του πρωταθλήματος, η οποία θα είναι στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Θα ξέρουμε τους αντιπάλους μας και πώς και τι. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα στους αντιπάλους μας, θα πρέπει να στρώσουμε και το προπονητικό μας πλάνο, να δούμε
πώς, αν θα πιέσουμε παραπάνω, αν θα ελαφρύνουμε την προπόνηση, αναλόγως στις πρώτες αγωνιστικές, στις τρεις θέσεις πρώτες αγωνιστικές. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ο Ηρακλής κάθε χρονιά παίζει 22 ντέρμπι. Μπορεί να είναι λίγο υποτιμητικό για τα άλλα σωμάτια. Παραδείγματος χάρη τώρα το Παμβοχαϊκός με Χαλκίδα πέρσι μπορεί να μην ήταν τόσο μεγάλο ντέρμπι ή το Αιγίνιο με το... δεν ξέρω εγώ ποιο. Αλλά ο Ηρακλής δυστυχώς ευτυχώς αυτή είναι η μοίρα του, θα πρέπει να παίξει 22 αγωνιστικές ντέρμπι. Δυστυχώς ευτυχώς. Και πρέπει να είμαστε πρώτοι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι από την πρώτη αγωνιστική μέχρι την τελευταία των... Και να διεκδικεί 22 νίκες, έτσι, γιατί θέλει... Ναι. Αυτός είναι ο Ηρακλής, έτσι έχει μάθει. Εννοείται. Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να σκοτώσουμε ένα δράκο φέτος. Ο δράκος αυτός είναι τα εκτός έδρας παιχνίδια, στα οποία πέρσι δεν τα καταφέραμε όσο θέλαμε. Μεγάλη πληγή, coach, μεγάλη πληγή. Ήταν μεγάλη πληγή. Δηλαδή, ενώ η Μίκρα ήταν απόρθητη, δεν περνούσε κανένας και ένας Ολυμπιακός πέρασε με απώλειες, δεν καταφέραμε στα εκτός έδρας παιχνίδια για διάφορους λόγους, εντάξει, για διάφορους λόγους, να μην πάρουμε αυτό που πραγματικά θέλαμε. Αυτός είναι ο πρώτος δράκος που πρέπει να σκοτώσουμε. Δηλαδή θα πρέπει στα εκτός, αν και είναι πιο δύσκολο φέτος, παραλαμβάνω, λόγω της ΑΕΚ, λόγω του Παναθηναϊκού, λόγω των ομάδων των οποίων δυναμώσανε, θα πρέπει να είναι ο πρώτος δράκος που πρέπει να σκοτώσουμε. Και θα δώσουμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος σε αυτό το κομμάτι. Γιατί κερδίζοντας τα εκτός έδρας, κερδίζει την τετράδα για μένα. Πείτε μου κάτι τελευταίο και για τον ευρωπαϊκό δράκο. Γιατί φέτος έχουμε επιστροφή στην Ευρώπη. Ναι, ήταν ένα όνειρο της διοίκησης. Γιατί εγώ πέρσι ήρθα, αλλά το συζητούσαν, γιατί μου το είπε ο Γιάννης Ορφανός εδώ και χρόνια, ότι κάποια στιγμή αυτή η ομάδα από τότε που ήταν δηλαδή Α2 ήταν το όνειρο του Μάκη Καλαϊτζίδη, ναι, να πάει και στην Ευρώπη. Και τελικά τα κατάφερε. Τώρα, μπορεί να πάμε στην Ευρώπη και να φάμε τα μούτρα μας. Δεν το ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω. Μπορεί να πάμε και να προκριθούμε. Πάλι αυτό δεν το ξέρω. Αλλά είναι μια καλή αρχή. Είναι μια αρχή και για τον κόσμο, είναι και για τους χορηγούς μας, και για την ομάδα και για τα ίδια τα παιδιά να ζήσουν αυτό την Ευρώπη. Εγώ το έχω ζήσει και σαν παίκτης του Ηρακλή, τότε που ήμουνα, αλλά και σαν προπονητής του Ηρακλή. Το έχω ζήσει και είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα από αυτό που ζούμε κάθε εβδομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και ήταν ένα όριο της διοίκησης που έγινε πραγματικότητα. Και μακάρι να μας ευλογήσει ο Θεός, να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα, να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε και του χρόνου και πάντα να είναι ο Ηρακλής από εδώ και μπρος σε αυτά τα ευρωπαϊκά ραντεβού. Μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Να ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα. Καλή αρχή τη Δευτέρα. Και ένα σημαντικό, ναι, να ξέρετε, είναι ότι θα πρέπει, αυτή η ομάδα έχει όραμα. Έχει πραγματικά όραμα και διψάει. Όλοι μας. Είναι... Και θα πρέπει όλοι μας όμως να έχουμε το ίδιο όραμα. Έτσι. Εντάξει, οι παίκτες, οι προπονητές, το staff, οι δημοσιογράφοι, ο κόσμος, η διοίκηση, όλοι θα πρέπει να πηγαίνουμε στην ίδια κατεύθυνση όλοι. Και από τη στιγμή που θα πάμε στην ίδια κατεύθυνση, εγώ είμαι σίγουρος με τη δυναμική που έχουμε και τον τρόπο που δουλεύουμε, είναι σίγουρο ότι θα πάμε. Αυτό είναι βέβαιο. Μία λέξη νομίζω θα μας βρει και τους δύο σύμφωνους. Η δίψα που έχουμε για τον βολεϊκό Ηρακλή, θυμάστε τι έγινε πέρυσι που η ομάδα πήγε τελικό κυπέλλου μετά από χρόνια. Η δίψα που έχουμε, δεν μπορώ να βρω καλύτερη λέξη, είναι τόσο μεγάλη που εύχομαι να πιούμε λίγο νεράκι φέτος. Με τον οποιοδήποτε τρόπο ο καθένας μας, έτσι, να πιούμε αυτό το νερό. Όσο είστε κοντά, κάποια στιγμή θα γίνει. Αρκεί να είσαι κοντά. Ναι, το πιστεύω. Το πιστεύω και εγώ. Δηλαδή, όταν είσαι σε ραντεβού, πας ένα Final Four εδώ, πας ένα εκεί, πας αριστερά, δεξιά. Θα σου κάτσει κάτι καλό. Ναι, θα σου κάτσει κάτι. Κάπου θα γίνει. Το θέμα είναι να πας. Αν πας, δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι, μπαίνεις μέσα και πολεμάς μετά. Έτσι ακριβώς. Ποτέ δεν ξέρεις. Αυτά τα τουρνουά είναι δύο παιχνίδια, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα. Δεν ξέρω εγώ αν ο Τόλης, ο Αρμενάκης, δεν τραυματιζόταν με το μάτς με τον ΠΑΟΚ, τι θα γινόταν. Εγώ ακόμα το λέω, βέβαια δεν μπορώ να το αποδείξω. Είναι από τα πράγματα στη ζωή που δεν μπορείς να τα αποδείξεις. Γιατί βάζεις πάντα αν. Αλλά αυτό το αν εξακολουθεί να μετρώει. Αν ήταν το Τόλης και είμαστε στο πρώτο σετ μπροστά, δεν ξέρω τι θα γινόταν, έδερφε. Άλλο μάτς. Καλή αρχή, coach. Ευχαριστώ. Υγεία να υπάρχει. Όραμα να υπάρχει. Ευτυχώς υπάρχει ένα άλλο πολύ σημαντικό, είναι ότι υπάρχει απίστευτος σεβασμός όλων των μελών που αποτελούν αυτή την ομάδα. Και του κόσμου προς τους παίκτες, προς τη διοίκηση και η διοίκηση προς τους παίκτες και οι προπονητές. Υπάρχει απίστευτος σεβασμός μεταξύ μας και αυτό φαίνεται.
Και αυτό φέρνει και αποτελέσματα, να ξέρετε. Καλή επιτυχία. Τα αποτελέσματα, μόλις είπατε, έσκασα ένα χαμόγελο. Εγώ δεν με βλέπετε. Τα περιμένουμε, τα περιμένουμε. Και να δουλέψουμε, θα δουλέψουμε τώρα όπως πρέπει να δουλέψουμε, να μην έχουμε τραυματισμούς και σιγά σιγά βήμα-βήμα θα τον φάμε τον ελέφαντα. Να τον φάμε. Και τον δράκο, έτσι, μην ξεχνάμε και τον δράκο. Και τον δράκο θα σκοτώσουμε. Έτσι, έτσι. Να είστε καλά. Εντάξει. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Πολύ ωραία κουβέντα κάναμε, νομίζω. Μου έχει λείψει εδώ στην εκπομπή, σας το έχω πει και άλλες φορές, να μιλάμε για αθλητισμό. Γιατί για αυτό μόνο θα έπρεπε να μιλάμε, για τίποτα άλλο. Είναι πολύ ωραίες αυτές οι αγωνιστικές συζητήσεις. Είναι... Άντε, δεν μπορώ να την πω τη λέξη πάλι αυτή που αρχίζει από κάπα. Είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί. Άλλο πράγμα. Και είχε να μας πει πολλά ο κύριος Δανάς, ο Στέφανος Δανάς, ο άμεσος συνεργάτης του Γιάννη Ορφανού στον πάγκο του βολεϊκού Ηρακλή. Για ακόμη μια φορά, καλή αρχή. Όλοι μας τη θετική ενέργεια στα παλικάρια του βόλεϊ που ξεκινούν την Δευτέρα, συγκεντρώνονται και ξεκινούν προπονήσεις. Καλησπέρα στο φίλο τον Μπάμπη που κι αυτός είναι πιστός ακροατής. Τώρα ή με δουλεύει ή δεν ξέρω. Γιατί κάθε μέρα μου στέλνει κάτι περίεργες περιοχές που βρίσκεται. Χαιρετίσματα λέει από την Κιανόλευκη Κουανγκτσόου, αν το είπα καλά. Η δική σου λέει γνώμη για τον Καρίμ ποια είναι, Γιώργο? Προσπαθώ να συντάξω τη σκέψη μου και να σου το πω. Λοιπόν, ποια είναι η δική μου γνώμη? Καταρχάς δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν τον έχω δει από κοντά καθόλου ποτέ, δεν τον έχω συναντήσει, δεν έχω πει πράγματα μαζί του. Επειδή ρωτάς για τη δική μου τη γνώμη, δεν ξέρω αν έχει σημασία η δική μου η γνώμη, αλλά αφού μου το ζητάς, με την ταπεινότητά μου θα σου την πω. Η δική μου η γνώμη είναι ότι πρέπει να περιμένουμε. Και το ίδιο θα έλεγα για οποιονδήποτε ήταν στη θέση του Αιγύπτιου. Είτε λεγόταν Σορούρ και είναι από την Αίγυπτο, είτε λεγόταν Μαχμαντούν και ήταν από την Τινησία, είτε λεγόταν Φέργκιουσον και ήταν από τις Μαλδίβες. Το αποτέλεσμα μετράει. Και επειδή ακούς συχνά την εκπομπή, και σε ευχαριστώ για αυτό από όπου και αν είσαι, στο εξωτερικό ή οπουδήποτε, έχεις ακούσει πολλές φορές να λέω ότι δεν πρέπει να παρασυρθούμε. Μπορεί να έρθει αυτός ο άνθρωπος να βάλει τα ωραία του τα λεφτά, αύριο μεθαύριο η ομάδα να ανέβει τρένο, δεν θα πρέπει να κάνουμε το λάθος που κάναμε με τον Παπαθανασάκη. Να μην βιαστούμε. Η πρόωρη επιτυχία να μην μας παρασύρει να κλείσουμε τα μάτια μας στα άλλα που όταν όλοι πλέον τα είχαν ανοίξει ήταν αργά. Πρέπει να είμαστε εκεί, να υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, να υπάρχει. Όχι σας κοιτάω στα μάτια και τελικά δεν σας κοιτάω. Όχι σας λέω την αλήθεια και τελικά δεν σας τη λέω. Όχι είμαι ειλικρινής και τελικά δεν είμαι. Όχι υπάρχει αλλήλου εμπιστοσύνη και τελικά δεν υπάρχει. Και όχι στο να παρασυρώμαστε γρήγορα. Στην αρχή μπορεί όλα να είναι καλά. Δεν ξέρω αν αυτός ο άνθρωπος έχει την οικονομική δυνατότητα να κάνει, σε εισαγωγικά η λέξη, όργια. Με την καλή την έννοια. Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω την οικονομική του δυνατότητα. Έχει μια φαρμακευτική εταιρεία. Okay. Το πόσα λεφτά μπορεί να σκορπίσει, να πετάξει, να δώσει τον Ηρακλή, μόνο ο ίδιος το ξέρει. Γιατί αν έρθει, όπως ήρθαν οι προηγούμενοι, ότι θα βάλω ένα ποσό και μετά θα περιμένω να πάρω για να βάλω αυτά που θα πάρω, δεν θα προχωρήσει αυτό το πράγμα. Είδομεν. Προσεκτικοί να είμαστε, επιφυλακτικοί να είμαστε, όχι κακοπροαίρετοι. Είναι άλλο το προσεκτική και επιφυλακτική και άλλο κακοπροαίρετοι. Καχύποπτοι μπορεί να είμαστε. Αλλά φυσικά θα πρέπει, όχι εγώ και εσύ φίλε μου Μπάμπη, θα πρέπει να υπάρξει ελεκτικός μηχανισμός από τον ίδιο τον Ηρακλή. Λοιπόν, κλείνουμε.
Στον καλό φίλο και συνάδελφο, Σταμάτη Μουρελή, θα δώσω πάσα, που έχει έρθει ήδη στο Λίμπερο 107,4. Να σας ενημερώσω ότι την επόμενη εβδομάδα δεν θα υπάρξει ώρα για μπλε, καθώς εδώ και αρκετό καιρό έχει προγραμματιστεί η άδεια, το δεύτερο στάδιο αυτής. Είχαμε μια εβδομάδα πριν 2 εβδομάδες και μια τώρα. Και παρόλα αυτά τα φιλικά θα τα ακούσετε κανονικά και την Κυριακή στην Ξάνθη και την Τετάρτη από τον Γιάννη Σαλεπάκη στο γήπεδο του Μακεδονικού 22 του μηνός το απόγευμα απέναντι στον Μακεδονικό. Η ώρα για μπλε θα επιστρέψει στο Λίμπερο 107,4 πρώτα ο Θεός την Δευτέρα 27 δεν είναι? Ναι, γιατί 20 έχουμε τώρα τη Δευτέρα που μας έρχεται, τη Δευτέρα 27 του μήνος. Να είστε καλά, να περάσετε καλά. Όσοι δεν έχετε πάει διακοπές ακόμα, όσοι πήγατε, καλή επιστροφή. Θα τα πούμε. Καλό βράδυ σε όλους.